Σχόλιο σχετικά με τους στόχους της ομάδας, τι προσδοκάτε έτσι, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται μετά από αρκετά χρόνια στην Α' Λαστιχίο. Καταρχήν το κάνει πιο δύσκολο ότι εκτός από 2-3 ομάδες που έχουν δυναμώσει αρκετά, επιστρέφει και η Ράβετρα που δεν συμμετέχει στο Κυπριακό και σίγουρα μόνο με την εμπειρία που έχει με κάποιους παίχτες που είσαι στο ρόστερ της ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Εμείς δεν είναι ξεκάθαρο στόχος ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα οπωσδήποτε. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια την περσινή, να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να συνεχίσουμε να βάζουμε πολλά παιδιά από την Ελούντα να παίζουν. Σίγουρα έχουμε ενισχυθεί σε κάποιες θέσεις που είχαμε ανάγκη, όμως και πάλι, αν θέλουμε να μιλάμε για πρωτάθλημα, έχουμε αρκετά κενά στο ρόστερ. Σίγουρα μία-δύο προσθήκες ακόμα. Με κάποια παιδιά υπάρχει εκκρεμότητα, δεν ξέρουμε πότε και αν θα κάνουμε στην ομάδα. Επομένως, το να λέμε ότι αποκλειστικά στόχος είναι το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι μακρύ ακόμα. Εμείς το αυτό το σίγουρο που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε την περσινή την εικόνα, να διατηρήσουμε την ομάδα σε ένα καλό επίπεδο, να είναι ανταγωνιστική και αν είναι να πάμε για το πρωτάθλημα, καλώς να έρθει. Όσον αφορά, coach, για το στυλ παιχνιδιού της ομάδας που πέρσι όλοι είδαμε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο για μεγάλο διάστημα, ο στόχος είναι να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η ομάδα για να αντέξει μέχρι το τέλος. Σίγουρα, σε σχέση με πέρσι έχουμε 2-3 απουσίες. Πέρσι ευνοούσε τα στοιχεία που είχαμε. Των παιχτών που είχαμε στο ρόστερ ευνοούσαν για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα περσινά στοιχεία και κάπως να βελτιωθούμε. Τώρα, το αν θα είναι όπως πέρσι η ομάδα, αν θα είναι καλύτερη, αν θα είναι λίγο χειρότερα, αυτό θα δείξει πορεία. Σίγουρα όμως για να έχει την ίδια εικόνα, μετράει και η ποιότητα των παιχτών. Εμείς, ξαναλέω, έχουμε ενισχυθεί, αλλά θέλουμε σε μία-δύο θέσεις έχουμε πρόβλημα και θα πρέπει να ενισχυθούμε, αν θέλουμε να λέμε ότι πάμε ξεκάθαρα και πρωτά.